Οριακή νίκη Λούλα έναντι του Μπολσονάρο στη Βραζιλία σηματοδοτεί μάλιστα την επιστροφή του ηγέτη της αριστεράς στην εξουσία. Ωστόσο, ο λαός είναι διχασμένος. Με μια χώρα πραγματικά διχασμένη και υπάρχει φόβος για ξέσπασμα ταραχών και βία την ώρα που ο Μπολσονάρο δεν δέχεται την ήττα του. Πανηγύρια στους δρόμους του Σάο Πάολο με χιλιάδες υποστηρικτές του εκλεγμένου Προέδρου Λούλα ντα Σίλβα να γιορτάζουν την νίκη του επί του Ζαΐρ Μπολσονάρο σε μια εκλογική αναμέτρηση θρίλερ. Ο Λούλα κέρδισε το 50,9% των ψήφων έναντι 49,1% για τον Μπολσονάρο, πετυχαίνοντας μια οριακή αλλά ιστορική επιστροφή. Μιλώντας μπροστά σε μια λαμβάνια συντήρησης. Οριακή νίκη Λούλα έναντι του Μπολσονάρο στη Βραζιλία σηματοδοτεί μάλιστα την επιστροφή του ηγέτη της αριστεράς στην εξουσία. Ωστόσο, ο λαός είναι διχασμένος. Με μια χώρα πραγματικά διχασμένη και υπάρχει φόβος για ξέσπασμα ταραχών και βία την ώρα που ο Μπολσονάρο δεν δέχεται την ήττα του. Πανηγύρια στους δρόμους του Σάο Πάολο με χιλιάδες υποστηρικτές του εκλεγμένου Προέδρου Λούλα ντα Σίλβα να γιορτάζουν την νίκη του επί του Ζαΐρ Μπολσονάρο σε μια εκλογική αναμέτρηση θρίλερ. Ο Λούλα κέρδισε το 50,9% των ψήφων έναντι 49,1% για τον Μπολσονάρο, πετυχαίνοντας μια οριακή αλλά ιστορική επιστροφή. Μιλώντας μπροστά σε μια λαοθάλασσα, ο νικητής των εκλογών υποσχέθηκε μια νέα εποχή ελπίδας. Obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso, eu não posso faltar. Ο 77χρονος Λούλα δήλωσε ωστόσο ανήσυχος για την εκοφαντική σιωπή του αντιπάλου του, που δεν έχει παραδεχτεί την ήττα του. O presidente derrotado já teria ligado para mim e reconhecido a derrota. Ele até agora não ligou, não sei se vai ligar. Η σιωπή του Μπολσονάρο, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συνήθως είναι πολύ δραστήριος, έγειρε ερωτήματα αλλά και φόβους για ταραχές και ένοπλη βία στη χώρα που θα υποκινήσουν υποστηρικτές του. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος θα ακολουθήσει τη ρητορική και τη στρατηγική Τραμπ όταν εκείνος έχασε τις εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος πρόεδρος εν ενεργεία αποτυγχάνει να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1985.